Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή, το Κυπράνικ εδώ, σταθερός στο ραντεβού του. Μαρία Πολύζου, Νίκος Αρμένης κοντά σας με όλα τα δρομικά νέα. Είμαστε στην πόρτα για να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι. Ακριβώς, είμαστε στην πόρτα λοιπόν και εδώ θα σας πούμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι θα κάνετε, να απολαύσετε το καλοκαίρι, να απολαύσουν τις διακοπές, να απολαύσουν τη θάλασσα, αλλά το τρέξιμο να μην σταματήσει. Ποτέ. Ποτέ. Και 40 βαθμούς να φτάσει το θερμόμετρο. Ναι, εκεί λοιπόν θα προσέχουμε πάντα πώς, ποια ώρα θα τρέχουμε, π.χ. επειδή είπε τώρα τους 40 βαθμούς, ποια ώρα τρέχουμε, ποια ώρα λοιπόν θα βάλουμε το τρέξιμό μας έτσι ώστε να μην το χάσουμε, αλλά να απολαύσουμε ταυτόχρονα και τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ πρωί. Αυτό είναι το ένα που μπορούμε να κάνουμε. Ή αλλιώς αργά το βράδυ. 2 ώρες υπάρχουν να πάμε να τρέξουμε. Να τελειώσουμε πρωί-πρωί την προπόνησή μας και μετά να συνεχίσουμε στη θάλασσα με τους ανθρώπους μας, με τους αγαπημένους μας και να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας. Αλλά σίγουρα να μην σταματήσουμε. Επίσης, θα μειώσουμε τα χιλιόμετρα. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται τώρα να βάλουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Επίσης, το τρέξιμο μπορεί να γίνει και στην παραλία. Το έχουμε πει και άλλες φορές σε παλιότερες εκπομπές μας, ότι το τρέξιμο μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία, να απολαμβάνεις το τρέξιμο κατά μήκος της παραλίας και να είσαι πάρα πολύ καλά και να δυναμώνουν και τα πόδια, ειδικά άμα τρέχεις και μέσα στο νερό, δυναμώνουν και τα πόδια και είναι καλό αυτό. Το μόνο πρόβλημα λοιπόν με το τρέξιμο στην παραλία είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε το επίπεδο που βρίσκεται η παραλία, δηλαδή να μην είναι γυρτό. Πρέπει να επιλέξουμε λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο να είναι επίπεδο για να μην τραυματιστούμε. Επίσης δεν θα βάλουμε μεγάλη ταχύτητα και θα μπορεί να μας βοηθήσει αυτό στο να δυναμώσουν και τα πόδια μας. Σίγουρα θα είναι κουραστικό, δεν πειράζει. Εδώ σε αυτή την περίοδο θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε άλλα στοιχεία. Τα στοιχεία λοιπόν που αφορά το να μην χάσουμε το τρέξιμό μας, δεύτερον να συνεχίζουμε να προπονιόμαστε και να γυμναζόμαστε ταυτόχρονα, δεν μας ενδιαφέρουν οι μεγάλες ταχύτητες, μια διατήρηση θα κάνουμε το καλοκαίρι, εκτός αν έχουμε κάποιο στόχο. Εντάξει, αν έχουμε μαραθώνιο όμως τον Σεπτέμβρη, νωρίς ή και τον Οκτώβρη. Κοίταξε. Πρέπει να βγουν κάποια χιλιόμετρα για κάποιες προπονήσεις. Εκεί. Αυτό νομίζω ότι επιβάλλει στο δρομέα να κάνει την προπόνησή του νωρίς το πρωί. Ναι. Το καλοκαίρι μιλάμε για ώρα 5, 6, έτσι είναι. Σίγουρα. Ή αργά το βράδυ. Ή αργά το βράδυ για κάποιους. Αλλά και πάλι το βράδυ, για μένα, επειδή το βράδυ αργείς μετά να κοιμηθείς, δηλαδή άμα πας και τρέξεις 10 η ώρα και τελειώσεις στις 12, μετά ο οργανισμός δεν κοιμάται εύκολα. Με την ένταση όλη αυτή. Έχεις και την κούραση όλη τη ημέρα. Ναι. Εγώ το ιδανικά θα έλεγα πολύ πρωί να τρέχουμε. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι δεν είναι πολύ πρωί. Ή κάποιοι άλλοι θα ξενυχτήσετε στο νησί, στις διακοπές σας και θα πείτε αφήστε το να πάρω εγώ. Αν όμως τελικά πάτε το πρωί, αλλά όχι πολύ πρωί, αλλά λίγο αργά, σίγουρα θα χρειαστείτε να έχετε καπέλο. Σίγουρα βρεγμένο καπέλο θα σας έλεγα. Να έχετε γυαλιά, αντιλιακή και. Μην περιμένετε υψηλές επιδόσεις και ρεκόρ μια περίοδο που είναι το καλοκαίρι. Τώρα έχω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πίνουμε νερό πάντα, φυσικά. Πάντα. Ηλεκτρολίτες βάζουμε. Τώρα το καλοκαίρι περισσότερο από τον υπόλοιπο χρόνο. Μήπως όμως έτσι καλομαθαίνουμε τον οργανισμό με τους ηλεκτρολίτες και όταν έρθει η ώρα του αγώνα έχει μάθει να ενυδατώνεται έτσι πολύ καλά και επειδή... Στον αγώνα, εντάξει, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα να έχεις ηλεκτρολίτες σε κάθε σταθμό. Ναι, υπάρχουν όμως δυνατότητες, τώρα ειδικά με τα τόσα πράγματα που έχουν βγει, τα οποία είναι αναβράζονται σε δισκεία, τα οποία τα βάζεις την ώρα που τρέχεις. Δεν μπορώ να το κουβαλάς αυτό όμως μαζί σου στον αγώνα. Υπάρχουν κάποια μικρά που μπορείς, αντί για τα τζελάκια που βάζουμε εδώ πέρα, να βάλεις και μερικά καψουλίτσες, τα οποία τις βάζεις μέσα στο νερό. Υπάρχουν και κάποια άλλα, τα οποία είναι σαν καραμέλα, η οποία σπάει βέβαια πάρα πολύ εύκολα. Και το παίρνεις κατά μήκος της διαδρομής. Εγώ είναι κάτι που το χρησιμοποιώ αυτό. Περισσότερο χρησιμοποιώ αυτά παρά τα τζελάκια. Ωραία, είπαμε για το καπέλο, ναι. Είπαμε για τη χρήση του αντιλιακού, ναι. Οπωσδήποτε, σαφώς. Τώρα, έχει πάει ο άλλος μια εβδομάδα διακοπές. Εντάξει, μπορεί να κάνει και μια προπόνηση, δύο, μπορεί και να βάλει και φρένο, να μην προπονηθεί για κάποιες μέρες. Πόσο είναι αυτό το χρονικό διάστημα που θα του εξασφαλίσει, δηλαδή ότι. Βρε παιδί μου, δεν θα χαθεί και λοιπόν, ο κόσμος. Όταν... Αν μείνει εκτός προπόνησης, δηλαδή για πόσες μέρες, για μία, για δύο, για τρεις, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Λοιπόν, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Θα χαθεί λίγο. Με ποια έννοια θα χαθεί λίγη. Η φυσική μας κατάσταση θα χαθεί. Τι σημαίνει αυτό. Από εκεί που είμαστε σε μια καλή φυσική κατάσταση, περίπου μετά από 3 με 4 εβδομάδες,
αν μειώσουμε τα χιλιόμετρα, θα δούμε σιγά σιγά να μειώνεται και η φυσική μας κατάσταση. Ένα μικρό ποσοστό. Σίγουρα δηλαδή δεν θα τρέχουμε τις επιδόσεις που κάναμε πριν 4 εβδομάδες, αλλά θα μειωθεί. Τώρα, για να πούμε ότι κάτι χάσαμε, το να σταματήσουμε 3 μέρες, εντάξει. Αυτό λέω. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, αυτό είναι. Μέχρι 3 μέρες. Μέχρι 3 μέρες. Την τέταρτη μέρα πρέπει να πάω να τρέξω. Να τρέξω. Από την τέταρτη και μετά, ο οργανισμός θα αργήσει πάλι να ξαναπάρει μπρος. Δηλαδή, τι, κυρίως το καρδιοαναπνευστικό και κυρίως η καρδιά, η οποία θέλει την έντασή της, θέλει την άσκησή της. Όταν θα πας να ξανατρέξεις, είναι σίγουρο ότι θα νιώθεις μια δυσφορία. Μην προσπαθήσεις φυσικά να τρέξεις με ένταση. Ναι. Απλώς διάνυσε χιλιόμετρα. Τρέξε. Μετά από. Θα το ξαναβρεις αυτό μετά από 2-3 μέρες. Θα δεις ότι θα είσαι πιο καλά. Με την επόμενη εβδομάδα θα τρέχεις ξανά στο ίδιο επίπεδο. Τέλεια. Λοιπόν, όλες αυτές τις πληροφορίες, οδηγίες, προπονητικές οδηγίες βρίσκεται στο mariapolizou.com. Έχει συμβουλές, προπονητικές συμβουλές για όλους για τους διαδρομείς κάθε επίπεδου. Τρέχουμε για τη ζωή μας. Ναι, έτσι. Λέμε ότι εδώ στο Keep Running λέμε ότι όσο περισσότερο τρέχουμε γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν είναι ψέμα, δεν είναι. Όχι. Είναι αλήθεια αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Βεβαίως. Είναι και η πιο απλή απάντηση στο ερώτημα γιατί τρέχουμε. Mm. Γιατί γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θες και άλλο λόγο. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί. Ο άνθρωπος πάντως είναι γεννημένος για να τρέχει και αυτό έχει αποδειχθεί και επιστημονικά και με κάθε τρόπο. Δεν είναι σχήμα λόγου. Από τη φύση μας είμαστε φτιαγμένοι, γεννημένοι να τρέχουμε. Το σώμα ζωντανεύει ενώ είναι σε κίνηση, το μυαλό καθαρίζει. Επιβραδύνεται η γύρανση. Έτσι. Αργούμε να γεράσουμε. Γι' αυτό λένε 10 χρόνια δίνει το τρέξιμο. 10 χρόνια, παραπάνω ζωής. Η έρευνα, όλες οι τελευταίες μελέτες που έχουν κάνει μεγάλα πανεπιστήμια και όλα αυτά ιατρικά δίνουν 10 χρόνια προσθέτει η άσκηση στον άνθρωπο. Επίσης, βάζουμε σε ύπνο τρέχοντας τα καρκινικά κύτταρα. Στο λένε όλοι οι γιατροί. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Όποιον θέλετε. Ακόμα και πρώην καρκινοπαθής, όταν είναι σε ένα στάδιο. Ίασης πλέον, τους λένε οι γιατροί, βάλε όσο μπορείς κίνηση στη ζωή σου και σιγά σιγά αθλητισμό. Γιατί έτσι σκοτώνει σε εισαγωγικά τα καρκινικά κύτταρα. Είναι φάρμακο, είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου. Το τρέξιμο. Το τρέξιμο είναι ζωή. Ο μαραθώνιος είναι ζωή. Βάλτε στη μέρα σας το τρέξιμο και προσπαθήστε μέρα με τη μέρα έστω και 0,5%, 1% να γίνεστε όλο και καλύτεροι, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, γιατί βελτιωνόμαστε σε πάρα πολλά επίπεδα. Η δράση λοιπόν που έχει το τρέξιμο στον οργανισμό μας είναι σε πολλά επίπεδα. Ψυχικό, σωματικό, πνευματικό. Όταν λοιπόν όλα αυτά βρεθούν σε μια ισορροπία, είναι σίγουρο ότι στο τέλος τέλος πάντων νιώθουμε πιο καλά, είμαστε πιο ήρεμοι, σκεφτόμαστε καλύτερα και πράττουμε καλύτερα. Βάλτε λοιπόν το τρέξιμο στη ζωή σας και θα δείτε τη ζωή σας να μακραίνει και να γίνετε ποιοτικότερη και ομορφαίνει. Και ομορφότερη. Και εσείς να γίνεστε πιο όμορφοι. Σίγουρα. Γιατί βέβαια είναι και οι ενδορφίνες. Είναι και οι ενδορφίνες. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο που εγώ όταν το είδα έτσι με ενέπνευσε αρκετά. It's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him because he makes a living from writing raps. Put it together himself, now the picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20%.
10% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would have thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth or does it stand for an act? But no, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time, because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time, before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Talk. Να καλωσορίσουμε στο Keep Running ένα πυράβλο. Αλλά είναι υπτάμενο. Υπτάμενο, ναι. Μας έρχεται και λίγο από Φιλανδία. Έχει. Όπως ήταν οι υπτάμενοι Φιλανδοί λοιπόν κάποτε, αλλά εδώ έχουμε και έναν Ελληνοφιλανδό υπτάμενο. Ο Γιώργος Σωτάς είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες στο Keep Running. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Σε βλέπω να πετάς, ειδικά στα 10 χιλιόμετρα, είναι η αγαπημένη σου απόσταση. Ναι, τα 10 χιλιόμετρα κυρίως είναι η αγαπημένη μου απόσταση. Που ίσως πηγαίνω και λίγο καλύτερα, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ ο ημιμαραθώνιος. Τι λίγο καλύτερα. Στο τσακ θα σπάγαμε το 30, τα 30 λεπτά που έχουν να σπάσουν. Έχουμε να σπάσουν. Πόσα χρόνια είσαι, Μαρία? Τι να πω. Έχω χάσει το λόγιο. Πρέπει να είναι 12-13 χρόνια. 12 χρόνια έχει να κατέβει Έλληνας κάτω από 30 λεπτά στο δεκάρι. Λοιπόν, και έφτασες, όταν λέμε στο τσακ, πες τι χρόνο έκανες και πού. 30-0-0-64. 64 κλάσματα, καλά, λοιπόν, το δευτερολέπτο. Καλά, δεν έπεσε με το κεφάλι μπροστά. Έπεσα, έκανα βουτιά. Και εκεί που έτρεξε τώρα στο πανευρωπαϊκό κύπελο που έγινε στο Λονδίνο. Έτσι. Επειδή έκανα μια υπερπροσπάθεια την τελευταία στροφή να προλάβω το χρονόμετρο, έκανα κάτι σαν μια βουτιά και όλο το γήπεδο φώναξε για να ναι, κάνω να σπάσω το 30. Ναι, ναι. Ωραία. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είσαι 20 χρονών. 21 χρονών και έκανες 30 λεπτά. Ήταν και η πρώτη φορά, νομίζω. Δεν θυμάμαι, έχουμε ξαναστείλει αθλητές εκεί στο πανευρωπαϊκό κύπελο. Καλά, δεν είμαι τώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Τι να λέμε. Ναι, νομίζω δεν έχουμε ξαναστείλει. Πήγες εσύ και η Αναστασία Καρκατσάνη. Εγώ και η Αναστασία Καρκατσάνη. Πολύ ωραία. Και μάλιστα πήγατε και πολύ καλά και οι δύο. Ναι, ναι, πήγαμε αρκετά καλά. Ναι. Και συγχαρητήρια. Είχε ωραίο καιρό. Είχε πολύ καλή θερμοκρασία. Είχαμε 18 βαθμούς. Είχαμε βέβαια λίγο αέρα. Αλλά ήταν πολύ καλές οι συνθήκες, το γήπεδο ήταν πολύ ωραίο, ήταν μια γιορτή. Γεμάτο. Ουσιαστικά. Ναι. Γεμάτο. Δεν είχε κερκίδες, αλλά ήταν σαν ένας αγώνας πανηγύρι. Πολύ ωραίος αγώνας. Είχε προηγηθεί και το παρελίλιο πρωτάθλημα στα Μέγαρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εκεί είχες κερδίσει? Εκεί κέρδισα, ναι. Έκανα 30-09. Με τη βροχή. 30-09 με βροχή. Εντάξει, είναι απλώς θέμα χρόνου, νομίζω, ναι, να σπάς το 30. Είσαι πάρα πολύ μικρός, είσαι σε μια εξαιρετική ηλικία δρομικά. Ποιος είναι ο επόμενος αγώνας, πού θα το κυνηγήσουμε τώρα? Σε περίπου 2 εβδομάδες τρέχω στους Μεσογειακούς Αγώνες Νέων.
Εκεί θα προσπαθήσω... Βλέπουμε και φωτογραφίες σου, Γιώργο, καθώς μιλάς. Θα μας πεις εδώ που είναι. Εδώ είναι το πάνελ του Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου πέρσι, mm-hmm. Που βγήκα τρίτος. Και φέτος βγήκα πρώτος, στα 3.000 μέτρα. Πόσο έχεις τριάρι? 8.23. Α, ωραία. Στίβου. Πολύ καλό, γρήγορα. Και πεντάρι πόσο? Πεντάρι 14.48 από πέρσι. Mm. Καλά, πολύ ωραία, φέτος. Πάρα πολύ ωραία. Και από πότε, πόσα χρόνια γυμνάζεσαι? 6 χρόνια. Α, μόνο 6 χρόνια. Ναι, αφού είσαι και μικρό παιδάκι, 15 χρόνια. Έχεις μπροστά σου πολύ δρόμο. Ποιος είναι ο προπονητής σου? Ο προπονητής μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Γερακός. Μίλησέ μας για τον προπονητή σου. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε μια τέτοια σχέση και με καταλαβαίνει και το καταλαβαίνω. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταφέρουμε καλά πράγματα μαζί και να πάω ουσιαστικά εκεί στο επίπεδο που θέλω να πάω. Το οποίο είναι? Να φτάσω σίγουρα όσο πιο ψηλά γίνεται. Το οποίο είναι? Δεν ξέρω, έχω πολλά όνειρα. Πες μας το μεγαλύτερο όνειρο. Σίγουρα να κατέβω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συναπόσταση του μαραθωνίου, μου αρέσουν οι μεγάλες. Του μαραθωνίου λοιπόν, ναι. Ενώ δεν έχουμε κάνει ακόμα μαραθώνιο. Ονειρεύεσαι, ναι, Ολυμπιάδα και μαραθώνιο. Ναι, ναι. Βασικά... Έχεις φτάσει μέχρι τον ημιμαραθώνιο. Ναι. Βασικά η απόσταση του ημιμαραθωνίου μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είμαι καλό στο όταν πιάνω ένα τέμπο να μπορέσω να διατηρήσω αυτό το τέμπο σε πολλά χιλιόμετρα. Βέβαια τώρα στο μαραθώνιο δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα είναι σίγουρα. Έχεις σκοπό να πότε έχετε βάλει πλάνο να τρέξετε μαραθώνιο? Ακόμα δεν έχουμε βάλει, δεν έχουμε κάποιο πλάνο. Θεωρεί ο προπονητής ότι είσαι μικρός ακόμα να μπει στο μαραθώνιο? Ναι. Βασικά δεν είναι και πάρα πολύ ο καιρός που συνεργάζομαι με τον κύριο Παναγιώτη Χερακό. Περίπου 2-3 μήνες. Και θέλουμε ακόμα να δούμε κάποια πράγματα. Θέλει να δει πόσα περιθώρια βελτίωση έχω στα 5 και 10 χιλιόμετρα, ώστε να έχω μια Μάλιστα. πολύ καλή ταχύτητα, ώστε να κάνω μια πολύ, σωστή. Πολύ καλή επίδοση στο μαραθώνιο μετά. Στον ημιμαραθώνιο σε είδαμε, σε θαυμάσαμε, μπορεί να έρθει στη δεύτερη θέση, αλλά βλέπαμε τον αγώνα σου, βλέπαμε στο πρόσωπό σου έτσι και στο σώμα σου, το πάθος, τη θέληση να κυνηγήσει το χρονόμετρο, να κυνηγήσει τον αγώνα. Πες μας λίγο, πώς θυμάσαι αυτές τις στιγμές? Τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας μιλάω, ναι, ναι. Γιατί ξέχασα να πω για ποιο ημιμαραθώνιο μιλάω. Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είχαμε έτσι μια ωραία κούρσα με τον πρώτο νικητή, τον Κώστα, τον Κελαούζα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο αγώνας βέβαια ήταν πολύ δύσκολος, επειδή είχαμε αρκετές ανηφόρες. Τώρα ακόμα είμαι λίγο αδύναμος εγώ για αυτή τη διαδρομή που έχει πολύ ανηφόρα. Και είναι και πολλά τα πράγματα τεχνικά που πρέπει να διορθώσω, ώστε να είμαι οικονομικό στο τρέξιμο και να δυναμώσει ουσιαστικά το σώμα μου για να μπορέσω να ανέβω πιο γρήγορα αυτές τις ανηφόρες. Εντάξει, εδώ μάρισε... βλέπουμε ένα στιγμιότυπο από τον αγώνα αυτόν. Λοιπόν, ναι, για πες μας. Εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί έτρεξα με πολύ καλούς δρομείς, όπως ο Χριστόφορος ο Μερούσης. Και... Αυτός ήταν ο δεύτερος ημιμαραθώνιός σου? Ναι, ναι. Είχα τρέξει... τρέξει στην Καλαμπάκα, Ναι, είχα τρέξει και στην Καλαμπάκα. 1:09.30? 1:09.23 μου φαίνεται. Mm. Όχι, 1:09.12. Εντάξει. Μάλιστα. Ωραία. Φυσικά πότε... με 30 λεπτά στο δεκάρι ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερο χρόνο, ναι, ναι. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν σου έχει βγει ακόμη η απόσταση. Δεν είμαι ευχαριστημένος από τον ημιμαραθώνιό μου. Με 30 λεπτά κάνεις τουλάχιστον 1:05, 1:06. 30 και 31 και να πέσεις και να κάνεις και το 4,5 κοντά στο κάτω από 1,7 σίγουρα. Ναι, 6, ναι, πιστεύω, ναι. 1,6, 1,5 μεγάλο εκεί, μπορώ να το καταφέρω. Εκεί. Πολύ καλά. Το μικρό, καλά εννοείται. Καλά. Θα γίνει. Καλά, είναι 21 Θα γίνει, είναι 21, είναι πάρα πολύ μικρός. Το μικρόβιο πώς μπήκε, ο μπαμπάς Έλληνας, η μαμά από τη Φιλανδία, ήταν κάποιος, είχε σχέση. Από το Τούρκο μάλιστα. Ναι. Από εκεί δεν είναι και ο Πάβο Νούρμη. Ναι, ναι. Ο Πάβο Νούρμη. Ο Ολυμπιονίκης, το 1928. Ναι, ναι. Ναι, θεωρείται ο πρώτος μεγάλος δρομέας στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Mm. Είχα την τύχη να γνωρίσω κάποτε το Λάσεν Βίρεν. Ναι. Τον έχεις ακουστά? Ναι, ναι. Εννοείται. Πολύ, πολύ μεγάλες δρομέας. Μεγάλος. Πολύ μεγάλες δρομέας, λοιπόν. Ναι. Θεωρείται και εκείνος ένας από τους μεγαλύτερους δρομείς όλων των εποχών. Πώς λοιπόν μπήκε το μικρόβιο
το μικρό μου εισαγωγικά του τρεξίματος. Πώς μπήκε στη ζωή στο τρέξιμο? Ο πατέρας μου είχε μια τρέλα με το στίβο από μικρός. Έκανε και εκείνος έτσι μεσαίες αποστάσεις 1500 όταν ήταν μικρός. Βέβαια είχε ένα ατύχημα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει το στίβο. Αλλά από μικρός με τράβηγε στα γήπεδα, παλαιόν το άθλημα ανοιχτού και κλειστήχου. Και κάποια στιγμή, επειδή μικρός έπαιζα μπάσκετ, ήθελα να ασχοληθώ και με το στίβο και τελικά κατέληξα στις μεγάλες αποστάσεις. Οπότε θα βγάλεις εσύ αυτά που δεν έβλεπε ο μπάς σου. Ναι. Και σε καμαρώνει τώρα. Ναι. Λοιπόν, το χειμώνα που μας πέρασε έκανες προετοιμασία στο φημισμένο Ήτεν, έτσι, στην Γένεια. Ναι. Να δούμε και φωτογραφίες έχουμε, να δείξουμε. Πες μας λίγο για αυτήν την εμπειρία. Πώς πήγες εκεί, πώς ήτανε? Το σημαντικό είναι ότι πήγε μόνος του. Δηλαδή, μόνος σου ταξίδεψες, μόνος σου έμεινες, μόνος σου έκανες προπόνηση. Σε μάλιστα σε μια χώρα, δεν είναι έτσι η ευρωπαϊκή χώρα, μια Κένια η οποία και οι συνθήκες δεν είναι και καλύτερες. Επειδή έχω ταξιδέψει πολλές φορές και έχω μείνει και στην Ιτέν και στο Λιντορέντ και σε όλα αυτά. Πώς προσαρμόστηκες σε όλα αυτά? Και πόσο καιρό έμεινες? Έμεινα 40 μέρες. Ήταν μια έτσι, ας πούμε, δύσκολη εμπειρία. Σκλαβογήθηκα πολύ. Έτσι. Γιατί οι συνθήκες της διαμονής δεν είναι καλές. Ναι, ναι. Έτσι. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Νερό είχε εκείνα που έμενες? Έπρεπε να πατάω γύρω στη μισή ώρα περίπου. Έτσι. Για να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω νερό. Να πάρεις νερό. τα ρούχα που τα πλένετε στο ποτάμι? Όχι. Ευτυχώς είχαμε εκεί βρύσει και τα έπλαινα τα ρούχα. Εντάξει. Τότε δεν είχε. Είχε αλλάξει λίγο τα πράγματα. Ναι, πριν 20 χρόνια πήγαμε στο ποτάμι και τα πλέναμε τα ρούχα μας και ούτε μπάνιο ούτε τίποτα. Και φαγητό? Φαγητό είχα ένα γκαζάκι εκεί πέρα και είχα πάρει μια κατσάρα και μαγείρευα. Μου λέγανε, μου έχουν πει δηλαδή, ότι φτιάχνουν ένα μείγμα. Εδώ λοιπόν παίζουμε, είναι το γκάλι, αυτό που είναι το καλαμπόδι, φιλός του. Όχι, αυτό είναι ρύζι με κάτι φασόλια. Εδώ είμαι στο σπίτι του Ολυμπιονίκη, εδώ είναι η αυλή του. Ποιανού Ολυμπιονίκη? Του Κονσέρς Λασκυπρούτο, που ήταν, που κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο στα Στίπλ. Στα Στίπλ, ναι. Να σου πω εδώ τώρα εσύ έχεις μαγειρέψει. Αυτό είναι το σπίτι του Ολυμπιονίκη. Όχι, αυτό είναι. Έξω από το σπίτι που μαγειρεύουν. Αυτοί είναι οι συναθλητές του. Μάλιστα. Και έμεινα μία μέρα εκεί. Α, μία μέρα. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Μαγείρευες εσύ, έτσι. Ναι. Εκεί. Αυτό το χυμώσω από το καλαμπόκι, αυτό πώς λέγεται? Και ουγγάλι δεν λέγεται? Ναι, 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 ναι. Αυτό. Και είχε και λίγο μεταλλική γεύση από το κατσαρικό. Όχι, όχι. Ήταν, δεν είχε μόνο αυτό. Μου το έχουν πει γι' αυτό. Πολλά μου έχουν περιγράψει έτσι. Ναι. Ναι. Θεωρείται υπερτροφή για αυτούς. Αν και δεν είναι τίποτα το θέμα ιδιαίτερο. Είναι, το θέμα είναι. Εντάξει, η μαγειρική που το κάνουν και πώς το κάνουν. Ναι. Έμαθα να το φτιάχνω. Πάλι καλά που τη γλίτωσες εκεί. Γιατί με την καλή έννοια το λέω, ότι είναι και λίγο επικίνδυνα. Υπάρχουν και τα κουνούπια, υπάρχει και η μαλέρια, υπάρχουν και οι συνθήκες διαμονής. Και το να ζεις εκεί, δεν είναι και ότι ευχάριστο. Και πού έμενες λοιπόν? Έμεινα στο Ήτεν. Βέβαια ήμουν λίγο άτυχος. Γιατί... Και άλλη ατυχία. Είχα πολλές ατυχίες. Επειδή το γήπεδο εκεί πέρα που έχει, που δεν είναι γήπεδο, είναι... αυτό είναι το Tampac, που από εκεί, από το σπίτι που έμεινα εγώ, ήταν μία ώρα. Στο γήπεδο στο Ήτεν ανακοινιζότανε. Το κάνουν στάδιο. Είχαν ένα χωμάτινο γήπεδο εκεί πέρα. Εκεί ήταν, το κοκκινό χωμα. Ναι. Και δυστυχώς έπρεπε να κάνω μια μεγάλη διαδρομή για να πάω σε ένα χωμάτινο γήπεδο. Και βέβαια έχει και ένα γήπεδο στίβου, που αυτό ανήκει στα οργανωμένα, στο κέντρο που πηγαίνουν οι περισσότερες εθνικές ομάδες, όπως της Γερμανίας, Αυστραλίας και πολλές άλλες χώρες. Και δεν μπορούσα. Έχουν εξελιχθεί, έχουν φτιάξει στάδια κάτω. Έπρεπε ουσιαστικά να μένω στο κέντρο εκεί, στο οργανωμένο, για να μπορέσω να πηγαίνω στο στίβο. Και την προπόνησή σου την έκανες σε διάφορα γκρουπ, νομίζω έχει γκρουπ για όλα τα επίπεδα δρομέων. Ναι, ναι, ναι. Πώς έχει... ήταν αυτή η εμπειρία? Βρέθηκες δίπλα σε καλούς δρομείς σίγουρα. Ναι, εκεί ουσιαστικά συναντιόνται Τρίτη και μου φαίνεται Πέμπτη Παρασκευή. Και κάνουν κάποιες προπονήσεις, fartlek, δηλαδή μου φαίνεται την Τρίτη κάνουν σε ένα μέτριο ρυθμό 2 λεπτά
σε ένα μέτριο τέμπο, βέβαια γρήγορο για μας, και ένα λεπτό πιο χαλαρό τρέξιμο. Και νομίζω την Πέμπτη ή την Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρος, κάνουν ένα λεπτό sprint και δύο λεπτά πιο χαλαρό τρέξιμο. Και τις ενδιάμεσες μέρες διανύουν αμέτρητα χιλιόμετρα πρωί και απόγευμα, βέβαια. Ναι, και αυτά σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Που πάλι δεν τα πιάνουμε. Πού να τα πιάσεις. Επίσης, εγώ είχα και έναν γείτονα, ένα παιδί, ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα της Κένιας. Αυτός ήταν 20 χρονών. Μου είπε ότι έχει κάνει 1532. Και αυτός έκανε στο σχολείο εκεί, είχαμε ένα σχολείο κοντά. Την Ιτέν, ναι. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Πήγες εκεί μέσα. Ναι, ναι. Είδες τις φωτογραφίες αυτές. Ναι, ναι, ναι. Ο Father O'Connor είναι ακόμα εκεί. Ναι, ναι, εκεί. Αυτός ήταν ο προπονητής του παιδιού. Και ο οποίος αυτός, να πούμε λοιπόν για να μάθεις και εσύ Νίκο λίγο μια ιστορία. Αυτός ξεκίνησε λοιπόν από την Αγγλία, πήγε στην Κένια ως ιεραπόστολος. Έμεινε εκεί λοιπόν και σιγά σιγά λοιπόν άρχισε να προπονεί μικρά παιδάκια. Τα οποία αυτά βελτιωνόντουσαν. Και αυτά σιγά σιγά λοιπόν η Τένι και ο Father O'Connor, πάρα πολύ γνωστό στο δρομικό κίνημα παγκόσμια, έβγαλε μεγάλους Ολυμπιονίκες και πολύ μεγάλα ονόματα. Έφτιαξε και το σχολείο εκεί λοιπόν. Και μου έδειχνε τότε το 1998 που είχα πάει. Το πώς αντλούσαν το νερό από το πηγάδι, που είχαν φτιάξει πια λίγο καλύτερα τα πράγματα από το να πηγαίνουν στο ποτάμι, και πώς τα βοηθούσε όλα αυτά τα παιδιά. Η Ιεραπόστολος ήταν λοιπόν. Αυτός ο... Προσέφερε και με άλλο τρόπο. Και με άλλο τρόπο. Και μάλιστα. Και το σχολείο. Και του λέω, γιατί έχεις μείνει εδώ. Μου λέει, δεν ξέρω ακόμα γιατί έχω μείνει ακόμα εδώ. Τόσα χρόνια. Να σου πω, όλα αυτά τα παιδιά ζουν και αναπνέουν με το μεγάλο όνειρο έτσι, στην Κένια. Να γίνουν Έλιουτ Κιπτσόκε, σωστά. Ναι, ναι. Βασικά, έτσι πως τα είδα τα πράγματα εγώ, πολλά παιδιά δεν έχουν προπονητή εκεί πέρα και κάνουν ουσιαστικά ό,τι ακούνε από τους άλλους αθλητές. Και ουσιαστικά ίσως πηγαίνουν και πολλά ταλέντα χαμένα. Βέβαια, όλα τα παιδιά εκεί πέρα, οι περισσότεροι άνθρωποι, σχεδόν όλοι, τρέχουν. Τα παιδιά φοράνε παπούτσια. Πρόσεξε. Ναι, τώρα τα περισσότερα παιδιά φοράνε παπούτσια. Τα περισσότερα. Βέβαια. Ναι. Τότε δεν φοράγανε, γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν είχα δει ποτέ παιδί με παπούτσι. Φοράει τίποτα. Ποτέ. Και διανύανε και μεγάλες αποστάσεις να πάνε από το χωριό στο σχολείο. Κάθε φορά που έβγαινε το πρωί για τρέξιμο, πολλά παιδάκια τρέχανε από πίσω μου. Ναι. Στην πρώτη προπόνηση. Και το απόγευμα, βέβαια, που γίνανε σπίτι. Ναι. Ήταν μια εμπειρία λοιπόν που τη θυμάσαι. Έχεις καλές αναμνήσεις, θα το ξανακάνεις, θα σε βοηθήσει. Έχεις τα σχέδια σου να ξαναπάς. Καταρχάς πήγες για το υψόμετρο εκεί. Ναι, ναι. Έτσι. Σε βοήθησε σίγουρα. Σίγουρα. Εννοείται. Πήγες εκεί, είναι 2.700 μέτρα το υψόμετρο. Είναι 2.400. Α, 400 είναι το ήταν. Γιατί έχει και ένα άλλο λίγο πιο πάνω. Ναι, ναι. Ωραία. Εκεί λοιπόν πήγες και μετά σε πόσες μέρες έτρεξες το δεκάρι σου, όταν κατέβηκες σε επίπεδο θαλάσσης. Πέρασε πολύ καιρός. Πόσο έτρεξα όταν γύρισα, έτρεξα στο πάλι μετάδομα κλειστού στο Ήβουσα 3 χιλιόμετρα μετά από 2 εβδομάδες. 1500? 3 χιλιόμετρα. Α, 3. Πώς πήγες εκεί? Δεν πήγες πολύ καλά. Χαίρισα στο πάλι μετάδομα κλειστού στο Ήβουσα. Ναι, ναι. Και μετά δεν ξαναπήγες πάλι υψόμετρο. Όχι, όχι. Οπότε αυτές τις επιδόσεις έχεις κάνει με πολύ πίσω το υψόμετρο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το Δεκέμβρη. Πήγες, το Δεκέμβρη. Ναι, ναι. Έχεις λοιπόν στα σχέδιά σου, είναι στα σχέδιά σου να ξαναπάς. Εκεί θα πας ή αλλού. Δεν ξέρω ακόμα, να πω την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα. Νομίζω δεν θα ξαναπάω, να σου πω. Με παρέα σίγουρα θα ήθελα να ξαναπάω. Έχω σκεφτεί, θα ήθελα να πάω και στην Αιθιοπία κάποια στιγμή. Τα ίδια είναι σχεδόν. Λίγο καλύτερα, απλώς έχω περισσότερα στάδια με ταρτάν εκεί. Και λίγο καλύτερη ζωή. Ναι, και στο Μαρόκο, στο Ιφρέμ, νομίζω. Και εκεί έχει. Αλλά έχει και στη Γαλλία που μπορεί να είναι πιο καλά τα πράγματα. Έχει και στη Σιρία Νεβάδα στην Ισπανία. Έχει και πάνω στη ψηλά σε σένα, εκεί που μπορείς να βρεις προπονητικά μέρη, που έχει υψόμετρο και να συνδυάσει κάτι πιο ανθρώπινο για μας, δηλαδή. Να μπορείς να τρέξεις, να μπορείς να ζήσεις, να μην ταλαιπωρείσαι κιόλας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γύρο στον κόσμο, να δούμε πού έγιναν οι μαραθώνοι και τι έγινε την περασμένη εβδομάδα. Ξεκινάμε από τη Ρουμανία, από την πόλη Μπραζόφ. Κέρδισε Μολδαβός, ο Ιγκόρ Τιμπαλάρη, με 3 ώρες 3 λεπτά 54 δευτερόλεπτα.
Νικήτρια η Ρουμάνα Ιουλία Γκάιναρου έκανε 3 ώρες 15 λεπτά. Πάμε στο Σινικό Τείχο στην Κίνα. Να πούμε το ρεκόρ βέβαια στο Σινικό Τείχο το έχει ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος. Και δεν σπάει. Δεν σπάει, μεγάλο. Δεν σπάει τίποτα. Λοιπόν, νικητής λοιπόν ήταν εδώ ο Όσκαρ Περέγκο από την Ιταλία με 4-0-1-14. Μαρία Μαρίνκοβιτς από την Νότια Αφρική με 4-29-35. Να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχα κάνει 1-2 χιλιόμετρα. Εντάξει, έτσι, τρέχοντας. Είναι αμέτρητα σκαλοπάτια. Δεν είναι μόνο αμέτρητα. Και τα σκαλοπάτια που ανεβαίνεις και μετά έχει και κάτι χωρίς σκαλοπάτια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή. Έχω βρεθεί εκεί ως επισκέπτης. Το έχεις δει. Έχω βρεθεί εκεί ναι, ως επισκέπτης. Να, κοιτά, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Αλλά ως δρομέας νομίζω τότε ότι τότε δεν ήσουν. Δεν ήμουν εννοείται, ήταν το 2006. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα τρέξω ποτέ. Κοίτα, κοίτα εδώ τι ανεβαίνει. Μάλλον πάει και ξυπόλυτος, όπως βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, αλλά σαν δρομές νομίζω ότι δεν θα πάω. Δεν θα το κάνω αυτό. Δεν σε αφήνω καταρχάς. Καλά, εννοείται. Άρα γιατί προχωράμε. Πάμε. Σλοβενία, η πόλη Ραντένσκα. Κέρδισαν Κενιάτες. Ντάνιελ Ρότς και Μπολέι 2-19-0-2. Νικήτρια Γιούνες Μωρά, Ονιάνκα, 2-44-22. Για πάμε λοιπόν και στη Ρουάντα, στο Κινγκάλι. Νικητής ο Χέγκο Ελκάνα Κιμπέτ με 2-23-42 και η νικήτρια Μπεντρίσα Τσιμπρόσκι Ρούτο από την Κένια με 2-54-01. Στη Λίμα του Περού ωραίο κέρδισε αυτό ο Κενιάτης Στέφεν Μπούριν Ιωρόγγε με 2-17-49. Στην ψόμετρο εκεί. Βέβαια. Και κέρδισε επίσης τις γυναίκες από το Περού η Νέλη Μπάντα Πέρες με 2-39-48. Είχαμε και επίδοση που έκανε. Πολύ καλή επίδοση. Και με ψόμετρο εκεί στο Περού 2.500-2.800. Δεν θυμάμαι, πάντως είναι δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, στη Ρίγα στην Λετωνία είχαμε μαραθώνιο. Τσέντετ Αμπέιε από την Αιθιοπία με 2.11. Πολύ καλή επίδοση. Τζορτζίνα Τσεπικυρούη Ρόνο με 2.28. Είχαμε και 4 ελληνικές συμμετοχές. Βασίλης Γκόρτσος 3.46-29. Γρηγόρης Ελευθεράκης 4.24-26. Ιάκωβος Νομικός 4.53-05. Δαβίδ Τόμας Μόγκριτς 5.58. Πάμε και στην Κωνσταρίχα. Εκεί πότε θα με πας να τρέξω. Όταν ακούει λοιπόν ο Γιώργο μου τέτοια μέση, οι χέλες, μπαλί, αυτή είναι η μαραθώνη. Εκεί φωνάζει. Δηλαδή, εκεί πρέπει να πάμε. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην Κωνσταρίχα γιατί πήγαν άλλοι εκεί. Λοιπόν, ο Στέβε Κίμπετ Τανούι από την Κένια με 2.30-24 και η Κιγκέντ από την Κένια με 3:56. Εντάξει. Μπορεί να έβρεχε, αλλά το να είσαι στην Κωνσταρίχα είναι ωραίο. Είναι ελκυστικό, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο μέρος στον κόσμο που ονειρεύεσαι να βρεθείς να τρέξεις ή κάποιος μαραθώνιος. Π.χ. εγώ ονειρεύομαι να τρέξω τη Βοστόνη. Είναι όνειρο ζωής να βρεθώ εκεί. Έχεις κάτι τέτοιο. Στο Ολυμπιακός Αγώνες στο Τόκιο. Α, στο Τόκιο. Τόσο κοντά. Στο Τόκιο. Ναι. Ναι. Στο μαραθώνιο. Ναι. Άρα έχεις τα σχέδια σου σύντομα να ανέβεις. Να δοκιμάσεις τη μαραθώνια για τον κόσμο. Αν συμφωνεί και ο προπονητής μου, τότε θα το ήθελα πολύ. Μάλιστα. Να τρέξω. Νομίζω ότι δεν είναι και κάτι ανέφικτο, κάτι που δεν 2-18 μπορώ να κάνω. 2-18 είναι το όριο, σωστά. 2:19. 2:19. Ναι. Μέχρι στιγμής τόσο ήτανε. Και στο Λονδίνο μου φαίνεται ναι. Και... Ωραία, ναι. 2:19. Θα δούμε τώρα αν θα μείνει εκεί, αν ό,τι θα μπει αλλά... όμως μαραθώνιο για να προλάβεις. Γιατί τώρα έχουμε και... θέλουμε λίγο χρόνο για να προλάβεις να τα κάνεις όλα αυτά. Ναι, βέβαια κάνω αρκετά χιλιόμετρα στην προπόνηση. Οπότε σκέφτεσαι για αυθεντικό μαραθώνιο τον Νεύρη. Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Είναι νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Του χρόνου θέλω πάλι ναι, να βελτιώσω το πεντάρι, το δεκάρι και να κάνω πάλι ένα νέο μαραθώνιο. Οπότε κατευθείαν το 2.20 να μπεις μαραθώνιο. Κατευθείαν το 2.20 να μπεις μαραθώνιο. Ναι. Και ό,τι βγει. Ναι, ναι. Μία. Νομίζω ότι αν προετοιμαστώ, σωστά θα το κάνω. Σίγουρα θα το κάνεις. Με 30 λεπτά δεκάρι, πολλά μπορείς να κάνεις. Είναι σίγουρο. Έχεις κάποιον δρομέα πρότυπο. Σίγουρα. Τους παλιούς Φιλανδούς που έχουν γράψει μεγάλη ιστορία. Πηγαίνεις πάρα πολλά... στη Φιλανδία. Ναι. Πηγαίνω, έχω... Πολλές φορές πηγαίνω Χριστούγεννα, άλλες φορές καλοκαίρια. Βέβαια τώρα με τις προπονήσεις είναι λίγο δύσκολο. Εκεί είναι πολύ ωραίο να τρέχεις. Καταρχάς έχει εκπληκτικά μέρη. Εκεί στο Τούρκου λοιπόν έχει ένα φοβερό ημιμαραθώνιο. Ένα πάρα πολύ ωραίο και γρήγορο ημιμαραθώνιο. Τώρα γίνεται. Το ξέρω. Έχουν ένα μεγάλο 6 meeting. 6 Οκτώβρη. Ναι, ναι. Τώρα γίνεται ένα πολύ μεγάλο 6 meeting Οκτώβρη, εκεί πέρα. 6 Ιούνιου. Το Pavon Urmi Games που έχει και το Στίβου αγώνες που φέρνουν πολλούς top αθλητές
Και στο ακόντο είναι σαν να γίνεται τελικός παγκόσμιο πρωταθλήματος εκεί πέρα. Άλλοι γιατί οι ακοντιστές καλούν τους καλύτερους αθλητές. Αλλά κοιτάνε να φέρουν και σε όλα τα αγωνίσματα από έναν top αθλητή. Και παράλληλα γίνεται και η αγώνες δρόμου. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν γίνεται ημιμαραθώνιος ή μαραθώνιος. Νομίζω ημιμαραθώνιος. Ημιμαραθώνιος. Εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα ημιμαραθώνιος ήξερα. Θα εκμεταλλευτείς λοιπόν αυτή τη σχέση σου που έχεις με τη Φιλανδία προκειμένου να προπονείς εκεί, να κάνεις επαφές. Γιατί εκεί είναι λίγο πιο οργανωμένα κάποια πράγματα. Ναι, είναι λίγο πιο οργανωμένα. Πολλά παιδιά που γνωρίζω που είναι στην εθνική ομάδα εκεί και δρομής ξέρω ότι υπάρχει μια βοήθεια στήριξη και ουσιαστικά εκεί πέρα δεν θα το περίμενες και πάρα πολύ γιατί υπήρξαν πολύ μεγάλοι δρομής. Βέβαια. Και ουσιαστικά εντάξει, δεν θα περίμενε κανείς ότι θα... Τους βοηθούσε κανείς γιατί τρέχανε 29,5 πριν 30-40 χρόνια και τώρα οι περισσότεροι δρομείς τρέχουν γύρω στα 29 λεπτά εκεί πέρα. Ναι. Τι ψους έχεις? 1,82. Και κιλά? 57-58. Εγώ είμαι 59 κιλά. Απίστευτο. 57 κιλά. Είμαι 63. Πώς το καταφέρεις αυτό, τι κάνεις? Δεν κάνω καμία διατροφή. Δεν κάνεις? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάτι που στερείσαι, που δεν τρως? Όχι, όχι. Όχι. 20 χρονών είναι το. Αυτό. Τα καίει όλα. Τα μεταβολίζει όλα. Ναι, δεν είναι 57 βέβαια, κιλά. Ναι. Πάει καλά η ζυγαριά. Ενώ 82 ναι, ύψος έχεις. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι, σίγουρος. Είσαι σίγουρος. Καλά, 57, το βλέπω, παιδί, αλλά... Μάλιστα. Φάει, παιδί μου, εδώ στο χωριό. Αν ήσουν εδώ από την. Όχι, εντάξει. Είναι, νομίζω για να σοβαρευτούμε, είναι στα ιδανικά κιλά για είναι να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί το παιδί προέρχεται και από αλλού κιόλα. Να σου μητέρα, πώς τη λένε? Ίρνα. Ίρνα. Αδέρφια έχει? Μία αδερφή. Πώς είναι? Οποία... Είναι και αυτή ψηλή. Ναι, για τα γυναικεία δούμενα και τα ψηλή. και εκείνη έτσι λίγο ασχολείται με το τρέξιμο. Πόσο χρόνο είναι? 19 χρονών. Πιο μικρή, ναι. Ασχολείται με το τρέξιμο, της αρέσει. Ναι, της αρέσει. Μπορεί να έχουμε κι άλλο ταλέντο δηλαδή, στην οικογένεια. Ναι, το ελπίζω. Ωραία. Να σου πω, πες μας λίγο πώς ένιωσες. Είδα μια φωτογραφία σου με φόρμα της εθνικής. Έχεις αγωνιστεί με τα χρώματα. Ναι, έχω αγωνιστεί να μίλησε στις μικρές κατηγορίες, σε όλες τις μικρές κατηγορίες με την εθνική ομάδα. Βέβαια, εντάξει. Όταν αγωνίσαι με την εθνική ομάδα των ανδρών, είναι έτσι διαφορετικό. Έχεις συμβεί αυτό? Είχα τρέξει και το χειμώνα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στα 3 χιλιόμετρα εκεί, επειδή κέρδισε το Πανεπιστήμιο, πήρα την πρόκριση εκεί. Και τώρα ήταν η δεύτερη φορά που συμμετείχα. Βέβαια, τώρα ήταν πανευρωπαϊκό. Που είναι πολύ μεγάλο. Πανευρωπαϊκό κύπελο, που ήταν ας πούμε μια. Και πόσο μάλλον στο Λονδίνο, έτσι. Που ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Το τρέξιμο και τον αθλητισμό, βλέπεις παντού στους δρόμους, ό,τι και ώρα κι αν είναι, κόσμο να τρέχει. Και ουσιαστικά έτσι ένιωσα πολύ όμορφα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μου φωνάζανε συνέχεια «Go Greece». Αγαπάνε μάλλον την Ελλάδα πολύ και ένιωσα έτσι πολύ όμορφα. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Μπράβο. Σε ευχόμαστε να εξακολουθείς να αγωνίζεις με το εθνόσημο για πολλά χρόνια. Και να χαίρεται και η Ελλάδα. Και να χαίρεται και η Ελλάδα και... και οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων. Μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικούς από τους σημαντικούς αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Έχουμε ωραίο τριήμερο. Πάρα πολύ. Και για εμάς έχουμε καταπληκτικό τριήμερο. Να το συνδυάσουμε κάνοντας το άθλημά μας, το χόμπι μας. Το και να κάνουμε και μια μικρή εκδρομούλα και διακοπές. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον πρώτο αγώνα δροσοπηγής Αφιδνών. Είναι ο πιο κοντινός αγώνας δηλαδή στην Αθήνα. Γίνεται για πρώτη φορά. Είναι μια διαδρομή που μαγνητίζει διότι είναι ένα κομμάτι σε άσφαλτο και το υπόλοιπο κομμάτι μέσα στο δάσος, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Η εκκίνηση είναι την Κυριακή το πρωί. Σε λίγο θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον τεχνικό διευθυντή του αγώνα που είναι μια πολύ μεγάλη μορφή του μαραθωνίου στην Ελλάδα, ο πρώην πρωταθλητής, ο Γιώργος Ομαλιάρης. Ναι, οπότε όποιοι μείνετε λοιπόν εδώ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έχετε λοιπόν, σας βρήκαμε αγώνα, να μην χάσετε.
Να πάτε λοιπόν να τρέξετε στις Ευνίδες, εκεί στη Δροσοπηγή. Εμείς που... Ενώ εμείς... Θα φύγουμε λίγο από εδώ. Θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στη Σύρο. Έχουμε το τρίτο Σύρος Run. Είναι για τρίτη χρονιά λοιπόν, βάζει τα δρομικά της ρούχα και παπούτσια η Σύρος και διοργανώνει αυτόν τον αγώνα που μετατρέπει την πόλη σε... Κοιτάχτη εικόνα. Σε... Μόνο αυτή η εικόνα. Ατμόσφαιρα είναι μόνο γιορτινή. Αποστάσεις 2,5 χιλιόμετρα, 5 και 10. Η εκκίνηση είναι αύριο το απόγευμα στις 6.30 και μάλιστα όσοι βρεθείτε εκεί θα δείτε και μερικά από τα μεγάλα ονόματα του μαραθωνίου δρόμου στην Ελλάδα, όπως τη Μαρία Πολύζου και τους πρωταθλητές, τον Χριστόφορο Μερούση, τη Ράνια Ρεμπούλη, τον Γιώργο Μενή. Είναι μια καλή ευκαιρία. Πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε βεβαίως και με μια πολύ μεγάλη ομάδα, με 25 περίπου άτομα δρομής μας, άντρες και γυναίκες από τη Μάραθο Team Greece. Θα κυτρινίσει ο τόπος, θα το ευχαριστηθούμε. Ανυπομονούμε λοιπόν να πάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στο Σύροζαν. Λοιπόν, και αύριο τρέχουμε. Αύριο βράδυ αύριο τρέχουμε. Φοράμε τα δρομικά μας και τρέχουμε. Όσοι βρεθείτε στην Κίμη όμως, γίνεται ο αγώνας Αγαπώ και Πράττω. Είναι πάρα πολύ ωραίος και κυρίως είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα αγώνας. Από τα έσοδα θα αγοραστεί αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Κίμης Παπα-Νικολάου. Είναι αποστάσεις 5 και 10 χιλιόμετρων και μικρότερη απόσταση 600 μέτρα για παιδιά. Όσοι βρεθείτε στην Εύβοια, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία. Επίσης, στη Σπάρτη, ένας αγώνας με πολύ βαρύ όνομα. Μάλιστα. Είναι ο 12ος Παλαιολόγιος Δρόμος, για 12η χρονιά λοιπόν. Ο αγώνας μνήμης και τιμής τον τελευταίο Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, με αφορμή βέβαια και την επέτειο άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για ημιμαραθώνιο, περνάει μέσα από τη Σπάρτη, όλη η διαδρομή είναι σε άσφαλτο, με διάφορες συναλλαγές στην κλίση. Είναι αγώνας που έχει γίνει θεσμός και όσοι βρεθείτε στη Σπάρτη και είστε δρομής, νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσετε αυτή τη διαδρομή. Έχουμε και στην Αντίπαρο λοιπόν αγώνα, τον 7ο Διεθνή Αγώνα Δρόμου Υγείας. Λοιπόν, στο λιμάνι του Κυκλαδίτικου νησιού την Κυριακή το απόγευμα στις 5.30 θα δοθεί εκκίνηση για 7η χρονιά σε ένα ξεχωριστό λοιπόν αγώνα. 24,4 χιλιόμετρα η μεγαλύτερη απόσταση για τους προχωρημένους. Έχουμε το δεκάρι, έχουμε τα 5 χιλιόμετρα, έχουμε τα 10 χιλιόμετρα για περίπατο και το Fun Race για 2 χιλιόμετρα. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αντίπαρος Ενπλό. Πάμε λοιπόν όμως πίσω στον αγώνα, στον πρώτο αγώνα δροσοπηγής Αφιδνών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρωταθλητή του μαραθωνίου δρόμου και τεχνικό διευθυντή του αγώνα, τον Γιώργο Τομάλιαρη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Μαρία και σε εσένα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι ετοιμαζόμαστε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, όποιοι μείνουν στην Αθήνα, είπα. Όποιοι μείνουν στην Αθήνα, να ανέβουν λοιπόν στον αγώνα, να πάνε μια ωραία εκδρομή και να τον απολαύσουν. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω και εσείς να πέρασετε πολύ καλά στους αγώνες που θα πάτε στα νησιά και στην ευρύτερη Ελλάδα. Όσοι μείνουν εδώ, Αθήνα, είναι προσκεκλημένοι να περάσουμε καλά στο δάσος της Σπάρτας. Πες μας λίγο, αυτός είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο αγώνας. Μίλησέ μας για την απόσταση. Είναι 10.000 μέτρα. Ναι, είναι 10 χιλιόμετρα ακριβώς. Είναι μια διαδρομή όπου ξεκινάμε σε υψόμετρο 620 μέτρων. Για χίλια περίπου 300 μέτρα είναι ασφάλτινος, με κάτι σαν προκατηφόρες. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε μέσα στο δάσος. Προχωράμε με διάφορες διαδρομές εντός δάσους και όταν ξαναβγαίνουμε από το δάσος κάνουμε το ίδιο 1300 για να τερματίσουμε στο σημείο της εκκίνησης. Οι διαδρομές εντός δάσους ξέρω ότι είναι πανέμορφες, αλλά το έδαφος είναι χωμάτινο, δηλαδή οι δρομείς θα χρειαστεί να έχουν τρέιλ παπούτσια ή να έχουν τα δρομικά τους παπούτσια και μπορούν να αγωνιστεί. Επειδή τα 7,5 χιλιόμετρα είναι χώμα, καλό θα είναι. Δηλαδή τα τρία τέταρτα του αγώνα, καλό θα είναι να φοράνε τρέιλ παπούτσια για να έχουν μεγαλύτερη ευστάθεια και μεγαλύτερη άνεση στην κίνησή τους. Μάλιστα. Πώς μπορούμε να δούμε στη συμμετοχή, έχουμε... Μ' ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Ναι. Ο αγώνας έχει μικρές υψομετρικές διαφορές. Εκτός από μία ανηφόρα που εγώ την ονομάζω Γολγοθάκη, είναι 150 μέτρα στο 7ο χιλιόμετρο. Την έχω τρέξει βέβαια τη διαδρομή ήδη, γι' αυτό και την προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους φίλους και φίλες δρομής. Είναι το μόνο σημείο που όλοι θα θυμούνται πολύ καλά, αυτό το 150 που λέω. Είναι άλλωστε και το έχω φωτογραφίσει σε μία από τις προπονήσεις που έκανε εκεί πέρα και υπάρχουν περίπου 12 φωτογραφίες
στο site για να είναι όλοι πληροφορημένοι οπτικά και εδαφικά τι να περιμένουν. Λοιπόν, για πώς μας λέγω τη διεύθυνση. Εμείς... Δεν μου αρέσει να έχω εκπλήξεις, μάλλον να δέχομαι εκπλήξεις δυσάρεστες ή περίεργες, έτσι δεν θέλω και οι φίλοι δρομής να έχουν κάτι που δεν γνωρίζουν. Εμείς βλέπουμε και εικόνες από το site. Πες μας λίγο τη διεύθυνση, όποιος σε ενδιαφέρεται να μπει, μπορεί να δηλώσει και συμμετοχή και τώρα. Θα μπορεί ίσως και τώρα, γιατί πριν από λίγο μίλεγα με το χρονομέτρη, γιατί έχει βέβαια ηλεκτρονική χρονομέτρηση και με πέρασμα μέσα στο δάσος, παρακαλώ, τάπητα, για να ξέρουμε ότι όλοι θα κάνουν τη σωστή διαδρομή, δεν θα κάνει κάποιος λάθος. Καθότι έχω 12 κατηγορίες ανδρών ανά πενταετία και 13 κατηγορίες ανά πενταετία γυναικών. Είναι όλες οι επίσημες κατηγορίες που υπάρχουν. Μπράβο. Κάνω αποσμή με κύπελο, μετάλλιο, στον κύπελο στον πρώτο και μετάλλια δεύτερο και τρίτο. Πέραν του πρώτου και του πρώτη θα πάρουν ξεχωριστό κύπελο και ξεχωριστή απονομή οι νικητές του αγώνα. Έχω όλες τις κατηγορίες που θεωρώ ότι πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν και λαμβάνουν μέρος στους αγώνες μας. Εξαιρετική, εξαιρετική. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Συγχαρητήρια. Καλό αγώνα να έχετε. Πάρα πολύ. Καλό αγώνα, πάρα Γιώργο. Πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε και εσείς καλά και σας περιμένω σε επόμενη διοργάνωση, όπως και εγώ φυσικά θα έρθω σε διοργάνωση, Μαρία μου, που αναλαμβάνεις εσύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, Γιώργο μου. Σας χαιρετώ, καλή δύναμη σε όλους. Καλή νύχτα. Να είστε καλά, γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο είναι αυτό, να γεμίζει η Ελλάδα αγώνες. Βέβαια, και ειδικά τώρα το καλοκαίρι στα νησιά. Το που λαμβάνουν. Έχεις τώρα σχεδιάσει να τρέξεις κάπου. Κάποιο νησί, κάτι. Αυτή τη στιγμή όχι. Θα βρεθεί πρόσκληση. Εντάξει, το παιδί αλλά... είναι πρωταθλητής όμως, είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Για να έχω τρέχει. Έχεις αγώνες στίβου πια. Ναι. Έχω τους μεσογειακούς που σας είπα, των νέων. Ίσως τρέξω και στους μεσογειακούς ανδρών. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα θα και τρέξεις. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στα 5 χιλιόμετρα. Στο ΆΚΑ θα γίνει φέτος. Μου φαίνεται θα γίνει στην Πάτρα πάλι. Α, πάλι στην Πάτρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εκτός βέβαια το θέμα έχει είναι λίγο υγρασία και ζέστη. Και ζέστη. Αλλά και τώρα... μου βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Ναι. Να βγάλω μια έτσι καλή επίδεση. Αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, η ζωή σου είναι γεμάτη με τρέξιμο. Αλλά και με τι άλλο κάνεις στη ζωή σου. Σπουδάζω στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία. Μα, μάλιστα. Είναι έτσι ένα αρκετά ενδιαφέρον τμήμα, που έχει έτσι, είναι πολύ πλευρά, έχει πολλές ασχολίες. Έχει μέσα πολλά μαθήματα διαφορετικά, έχει ας πούμε ψυχολογία, έχει πολλά μαθήματα όσον αφορά τη διοίκηση της επιχειρήσης. Είναι έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον. Και καθένεις λοιπόν να συνδυάζεις τις σπουδές σου, το διάβασμα, με την προπόνησή σου, με τις αυξημένες απαιτήσεις που έχεις. Έχεις πολλές ώρες προπόνησης κάθε μέρα, να φανταστώ. Ναι, έχεις διπλές προπονήσεις. Ναι, τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα κάνω διπλές προπονήσεις. Είναι λίγο αρκετά δύσκολο γιατί δεν έχουμε μόνο πρωινά μαθήματα και κάποια απογευματινά μαθήματα αναγκαστικά τα χάνω και μένω λίγο πίσω στις σπουδές μου, αλλά έτσι το παίρνεις από αλλού. Το παλεύω. Το παλεύεις. Το παλεύω, εντάξει. Νομίζω το σημαντικό είναι να κάνεις κάτι αυτό που αγαπάς και νομίζω αυτή τη στιγμή έχω βρει κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Βέβαια. Κοιτάζω να προχωράω και αυτό το κομμάτι της ζωής μου για να έχω έτσι και μια ασφάλεια για το μέλλον. Τρεις με τέσσερις διπλές την εβδομάδα. Συνολικά δηλαδή για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε τη εβδομάδα. Γύρω στα 130 με 140 χιλιόμετρα την εβδομάδα κάνω. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. 140 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Δεν σταματάμε ποτέ. Για ένα πρωταθλητή είναι καλά. Κανονικά. Πω. Μην τα ακούσει εσύ, γιατί κάνει άλλη προπόνηση. Ναι, βρε παιδί, δεν συγκρίνω με εμένα. Δεν το συγκρίνω. Λίγο να αυξήσω τα χιλιόμετρα. Όχι. Ίσα. Όχι τώρα εδώ, δεν έχει δίκιο. Ίσα. Εγώ ζητάω παραπάνω, βάλε. Ναι, ζητά. Βάλε. Λοιπόν. Εγώ δεν δίνω. Αλλά δεν κάνω τώρα σύγκριση με εμά του αθλούμενου. Λέω όμω θέλω να πω. Τόσα είναι για τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό, πόσα πολλά χιλιόμετρα και πόσε θυσίε πρέπει να κάνουν. Βγαίνει καθόλου έξω. Εντάξει. Είσαι κουρασμένος ή το σκέφτεσαι. Ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Συνήθως τα παιδιά στην ηλικία μου βγαίνουν το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μετά, ας πούμε, ακολουθεί κάποιο μπαράκι ή κάποιο κλαμπ. Εγώ δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτά. Πόσο καιρό έχεις να πας σε ένα κλαμπάκι, σε μόνο το καλοκαίρι πηγαίνω που ξεκουράζω γύρω στις 2 εβδομάδες. Πόσο, 2 εβδομάδες. Ναι. Αυτό είναι. Έχεις ένα off 2 εβδομάδες. Ναι. Εκεί δηλαδή δεν τρέχεις καθόλου. Όχι. Όχι. Ξεκουράζομαι τελείως. Βέβαια δεν αντέχω κιόλας. Δηλαδή
Μπορεί μια μέρα, ας πούμε, να μην το πω και να πάω να τρέξω. Δεν αντέχει να το αγαπάς πολύ, εντάξει. Το αγαπάς ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει συνηθίσει το σώμα μου να εκτονώνεται. Και νομίζω κιόλας άμα... Νομίζω κυρίως οι πρωταθλητές, αν δεν κάνω λάθος, θα ξέρετε καλύτερα, δεν πρέπει να κόψουν και το τρέξιμο. Όχι, δεν κάνει. Τελείως μετά. Δεν κάνει. Βέβαια, για τώρα λόγους. Δεν το κόβω και τελείως γιατί εβδομάδες δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά ξέρω ότι κάποιος που έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με το τρέξιμο και ειδικότερα αν έχει κάνει και πρωταθλητισμό, δεν πρέπει να κόψει δεν το κάνει. Τρέξιμο. Κυρίως είναι οι λόγοι υγείας το νούμερο ναι, ένα που λένε. Δηλαδή, άντε τρεις-τέσσερις μέρες να μην πας για προπόνηση, αλλά μετά πρέπει να πας, να αρχίσεις να πηγαίνεις για λίγο τρεξιματάκι, να διατηρείς την καρδιά ουσιαστικά. Γιατί η καρδιά είναι ένας μυς, ο οποίος γυμνάζεται, ο οποίος μεγαλώνει και ξαφνικά, αν τον αφήνεις έτσι ξαφνικά, μπορεί να αρχίσει να έχουμε προβλήματα. Και είναι σύνηθες αυτό που γίνεται. Και γι' αυτό λέει, όσοι βάλετε το τρέξιμο στη ζωή σας, θα πρέπει να τρέχετε φόρους ζωής. Για τους πρωταθλητές είναι αυτό. Εντάξει, όταν κάνεις και. Τώρα... Για τους μεγάλους, ανθρώπους που κάνουν τώρα, μην μπερδεύουμε και τους ανθρώπους που κάνουν τώρα που τρέχουν, δεν ισχύει αυτό. Το απέναντίας βοηθάει στην καρδιά, στην κυκλοφορία, στον οργανισμό. Απλώς η άλλη περίπτωση, έχουμε μια άλλη περίπτωση. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Όχι, γιατί όποιος βάλει το τρέξιμο στη ζωή του, ακόμα και αν δεν είναι πρωταθλητής. Το βάλει όμως καλά, δηλαδή γίνει η καθημερινότητά του. Μετά πρέπει να τρέχει φόρος ζωής. Να τρέχει, όχι στα ίδια επίπεδα. Όσο θα περνάνε τα χρόνια, θα μειώνεται η ένταση και ο όγκος των χιλιόμετρων. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Έχω την αίσθηση ότι έχει μάθει την καρδιά του να λειτουργεί αλλιώς. Και το σώμα του. Και το σώμα του. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα της εβδομάδας. Έρχεται από τον William Shakespeare. Now bid me run and I will strive with things impossible. Λοιπόν, τώρα άσε με να τρέξω και θα προσπαθώ για όσα είναι αδύνατα. Έτσι? Δηλαδή, μέσα από το τρέξιμο, ναι, μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που φαίνονται αδύνατα. Σίγουρα, ναι. Όταν τα δίνεις όλα, κάνεις κατάθεση ψυχής. Ας πούμε, εγώ τώρα δεν το περίμενα καθόλου να πλησιάσω τα 30 λεπτά και τώρα μου φαίνεται σχεδόν σίγουρο θα το σπάσω την επόμενη φορά. Και ανυπομονείς. Ναι, ανυπομονώ πάρα πολύ να το σπάσω. Νομίζω ότι τώρα δεν αρκεί μόνο να σπάσω. Για μένα δεν αρκεί μόνο να σπάσω τα 30 λεπτά. Θα ήθελα στον επόμενο αγώνα να κάνω ένα χρόνο καλύτερο από 29.50. Εντάξει, σιγά σιγά όλα, αλλά νομίζω δεν είμαι αθλητής που τα όρια μου είναι στα 29 λεπτά, στα 10 χιλιόμετρα. Και θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό. Υπάρχουν άνθρωποι που σε υποστηρίζουν. Ναι, είμαι από τα τυχερά παιδιά. Βέβαια την αξία μου. Ναι, αλλά... πήγα το πω και εγώ, μην ανησυχείς, θα το έλεγα εγώ. Δεν είναι μόνο θέμα τύχης, είναι και θέμα. Βέβαια υπάρχουν και πολλά παιδιά που τρέχουν σε ένα καλό επίπεδο και δεν έχουν και τη στήριξη. Mm-hmm. Βέβαια εγώ είμαι τυχερός γιατί με στηρίζει το δρομικό κατάστημα Outran, η Nike, τα ρολόγια της Sundo και η High Five. Όπως επίσης και ο σύλλογός μου, ο αθλητικός ομιλός Τρίτων Χαλκίδας. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις μια καλή ομάδα. Πραγματικά. Και φυσικά πάνω απ' όλα σε υποστηρίζουν οι γονείς σου. Όπως επίσης θα ήθελα να αναφέρω και το νέο μου χορηγό που είναι η Wind, που έτσι θα με βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί κάνει τεράστια προσπάθεια στο χώρο του τρεξίματος και στο ερασιτεχνικό κομμάτι, αλλά και στο... Μάλιστα. Τα παιδιά που ασχολούνται έτσι πιο εντατικά και ας πούμε επαγγελματικά. Όλους αυτούς τους χορηγούς που ανέφερες, ο καθένας στον τομέα του κάνει πρωταθλητισμό. Οπότε ήταν λογικό να ακολουθήσουν ένα πρωταθλητή όπως εσύ. Και σου ευχόμαστε από εδώ και πέρα ο δρόμος σου να είναι μόνο γεμάτος επιτυχίες. Να σπάς ρεκόρ. Ευχάριστα χιλιόμετρα. Και υγεία. Και υγεία. Ναι, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Το ταλέντο είναι σίγουρο. Ότι το έχεις, η διάθεση φάνηκε, την έχουμε. Και μου λένε απ' έξω και Ολυμπιάδες, όχι Ολυμπιάδα. Και Ολυμπιάδα. Και έχουν δίκιο. Και έχουν δίκιο γιατί μέχρι και η κονσόλα το κατάλαβε λοιπόν, γιατί ταλέντα μιλάμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Εμείς ευχαριστούμε το runningmagazine.gr που είναι κοντά μας συνέχεια και είναι το δρομικό site που βρίσκεται όλα τα νέα. Ευχαριστούμε επίσης το Fos Online. Είναι το αθλητικό site που μπορείτε να μπείτε και να μάθετε τα αθλητικά νέα της ημέρας. Ναι. Και βέβαια στην ενότητα running να μάθετε και τα δρομικά και να δείτε και κομμάτια δικά μου.
Και... Να ευχαριστήσουμε πάνω από όλους εσάς που μας στηρίζετε και μας αγαπάτε και μας βλέπετε και μας βάζετε τόσα ωραία πράγματα. Καλό και τρίμερο. Να συνεχίζετε να τρέχετε. Καλό τρίμερο με πολύ τρέξιμο. Συνεχίζουμε να τρέχουμε, γιατί όσο περισσότερο τρέχουμε, τόσο καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε. Καλό βράδυ.